Περιμέναμε πώς και πώς να τον δούμε χθες στο ρόλο του κριτή στο GNTM και περιμέναμε να ακούσουμε και την κριτική του. Περιμένουμε να τον καλωσορίσουμε και εδώ για να μας τα πει όλα. Είναι ο ένας και μοναδικός Τάσος Σοφρονίου. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια μας εδώ, Τάσο, με το που σε είδα να ξέρεις αυτό που έπαθα και χθες στο σπίτι μου. Ναι. Έπαθα και τώρα που σε είδα, που μπήκε στο πλατό, η ενέργεια ξεχυλίζει από παντού. Εγώ θα σου πω αυτό που σου είπα και backstage, ότι είσαι κούκλος. Ευχαριστώ πολύ. Κούκλος, το κορμί σου. Δηλαδή είσαι μοντέλο. Κι άλλα του είπες backstage, μην τα πεις όλα. Συγκεκριμένης ηλικίας. Αυτό είπα και εγώ. Κούκλος, κούκλος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Άσο να ξέρεις ότι η Μέρη ντύθηκε έτσι σήμερα επειδή θα έρθεις εσύ. Α, ναι. Να γίνει τελευταία λέξη του μόνο. Τα σωστά, τα μετρημένα, τα γεωμετρικά. Σε περιμέναν πώς και πώς. Έχεις να μας πεις πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα να σας πω καλή σεζόν. Μπράβο σας. Ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ πέρα, ειδικά μετά την πρεμιέρα μας χθες. Πρεμιέρα δυνατή, που την περιμέναμε πώς και πώς και από ό,τι φάνηκε την περίμενε και ο κόσμος. Ναι, πώς και πώς, παιδιά, στα social έγινε ένας χαμός. Φωτιά πήρε. Στο Twitter, νούμερο ένα trend, ναι. Γιατί τα κοιτούσα, εγώ τα έβλεπα χθες. GNTM βέβαια. Είδαμε πάρα πολλά. Είδαμε. Στην επιτροπή έτσι και διάφορα μεταξύ σας. Έλα, πες, θα τα πω. Περίμενα έτσι κάτι καυγαδάκια. Χαμός έχει γίνει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, να μην συμφωνείς πάντα, έτσι δεν είναι. Κοίτα, το θέμα είναι να μην συμφωνείς, γιατί υπάρχει λόγος να μην συμφωνείς. Τώρα, να μην συμφωνείς για να κάνεις μόνο νουμεράκι, αυτό δεν γίνεται. Με εμάς δεν υπάρχει. Το καλό είναι ότι πραγματικά είμαστε τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Το Holy Trinity που είμαι εγώ, η Βίκη και ο Γιώργος. Και φυσικά έχουμε τη Σοφία, η οποία είναι fire, δύναμή της. Δεν μασάει και τα λόγια της. Ορίστε. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα, επειδή είναι νέα κριτής, θα είναι λίγο πιο μαζεμένη, μέχρι να αφουγκραστεί λίγο το τι γίνεται. Αλλά δεν μασάει τα λόγια της. Όχι, γιατί ξέρεις τι, ανοίξει σε μια γενιά παιδιών, τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσω social media, οπότε επικοινωνούν πάρα πολύ διαδικτυακά και έχουν ένα θάρρος της γνώμης που εμένα μου αρέσει. Ξέρεις, μερικές φορές είναι λίγο brassy και μπορεί να έρχεται λίγο rude, ας πούμε. Αλλά είναι ωραίο γιατί λένε την αλήθεια τους. Και φυσικά στη μόδα, αν δεν πεις την αλήθεια σου και αν δεν υποστηρίξεις τη νεότερη γενιά η οποία έρχεται μετά από σένα, δεν μπορείς να πας μπροστά. Οπότε μας αρέσει. Πάνω σε αυτό τώρα με τα social media, επειδή μαζί με, με τη Σοφία για παράδειγμα που συζητήσαμε και τα παιδιά έχουν πολύ άμεση σχέση με τα social, έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους, ή ο τρόπος που αντιδρούνε. Μιλάς για τις διαγωνιζόμενες. Ακριβώς. Γιατί με τα social έχουν και οι ίδιοι μια εικόνα, έχουν παραπάνω αέρα τώρα. Όχι, πρώτα απ' όλα μπαίνουν μέσα και υπάρχει brand. Δηλαδή, το είδατε και χθες ότι μερικά κορίτσια είναι ήδη branded. Οπότε θα μπουν μέσα και έχουν συγκεκριμένους στόχους για αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, γι' αυτό και φέραμε και την Έλενα Γαλήφα. Δηλαδή, η μόδα πλέον έχει ανοίξει τόσο πολύ, που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πια όσο αποκλειστική ήταν την περίοδο που ξεκίναγα εγώ πριν κάποια χρόνια, που ήταν μόνο τα περιοδικά ή μόνο οι πασαρέλες. Τώρα έχεις και τα social media τα οποία τα έχουν κάνει embrace και οι πολύ μεγάλες εταιρείες και τα κορίτσια που δουλεύουν και κάνουν αυτή τη δουλειά πραγματικά είναι representatives μιας νέας. Έκτασης που έχει πάρει η μόδα. Οπότε αναγκαστικά και τα κορίτσια που μπαίνουν μέσα έχουν εξής κάποιον αυτό σκοπό. Δεν είναι ότι μπαίνουν μέσα και είναι αμύριστα. Καταλαβαίνουν 100% τι κάνουν. Και μια και είπαμε και για social και ότι ήταν και νούμερο ένα trend στο Twitter του GNTM. Γιατί... Φυσικά να κάνει σαν όπως σε βολεύει. Εντάξει, τώρα, έγινε πανικό σε όλα τα social media. Εμείς έχουμε, τι έχουμε Γιώργο ακριβώς. Έχουμε να δούμε έτσι τα δημοφιλέστερα tweets, να τα σχολιάσουμε μαζί. Ωραία. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη του κόσμου. Για πάμε να δούμε το πρώτο. Λοιπόν, δεν ξέρει ο Σοφρονίου από Diversity. Τι λες, κούκλα μου. Φυσικά αυτό το tweet αναφέρεται στο περιστατικό που είδαμε με τη Σοφία που διαφωνήσατε έντονα γιατί της λες εγώ. Καλά, δεν διαφωνήσαμε. Ήταν παραλίγο θα πιανόμαστε στα μαλλιά. Έγινε χαμός. Από το στήλ το κατάλαβα. Γιατί άμα δείτε το απόσπασμα, άλλαξε στάση. Κάνει. Ναι, για πες μου, Σοφία, την Diversity. Δηλαδή ήταν, είχε πάρει θέση. Θες επίθεσης. Κοίτα, αυτό που συμβαίνει, που δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, επειδή δουλεύουμε όλοι στη μόδα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Την ώρα που κάνουμε τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα το είπα και χθες και θα το ξαναπώ. Είμαστε φανταστικά την ώρα που κάνουμε το γύρισμα. Γιατί ειλικρινά εκείνη τη στιγμή είναι όλα σκούρα, δεν βλέπουμε τίποτα. Οπότε αυτό μας δίνει μια ελευθερία να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη συζήτηση που θα κάναμε αν δεν είχαμε κάμερα. Οπότε γι' αυτό είμαστε όλοι τόσο φάιστοι και τόσο έτοιμοι να δαγκώσουμε ένα τον άλλον. Αλλά αυτό είναι κάτι που γίνεται πραγματικά. Δηλαδή. Σε περνάει ποτέ τα όρια όμως.
Όχι, δεν έχει περάσει τα όρια, γιατί είναι, έχει μια αλήθεια, κατάλαβες. Δεν είναι ότι το κάνουμε προς χάρη στη τηλεθέαση, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε καν. Αλλά σίγουρα θα διαφωνήσουμε, σίγουρα θα τσακωθούμε, σίγουρα θα συγκρουστούμε. Θα δείτε ακόμα χειρότερα. Αυτό χθες ήταν πτέσμα. Φανταστείτε και να λέω ότι αυτό το χθεσινό ήταν πτέσμα που εγώ μαγκώθηκα λίγο. Τίποτα, το χθεσινό ήταν πρώτο πιάτο. Για αυτά τσακώνεστε, δηλαδή για το diversity, για το ποιες επιλέγετε ή τσακώνεστε και περισσότερο κοιτώντας και λίγο το χαρακτήρα των παικτριών που έρχονται. Όχι, όχι, κοίτα, είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι σε αυτό το πράγμα. Εδώ θέλω να πω ότι και το λέω και θα το δείτε και στη συνέχεια, έχουμε προστατεύσει και παιδιά τα οποία έχουν έρθει μέσα και έχουν κάνει τέτοια φάουλ που αν θέλαμε πραγματικά να το κυτρινίσουμε, πιστέψε με, θα γινόταν, το Twitter θα είχε πέσει κάτω. Φάουλ σε τι θέμα, έχουν πει κάτι που δεν έπρεπε. Παιδί μου λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, προσπαθούν να πουν τσιτάτα τα οποία τις προσβάλλουν. Oh. Ξέρεις, μερικές φορές όταν... Πρώτα απ' όλα το GNTM έχει φοβερό phantom. Δηλαδή τα παιδιά που βλέπουν GNTM είναι obsessed. Και πολλά παιδιά που έχουν έρθει για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, μερικές φορές θέλουν να πούνε λίγο πιο έντονα πράγματα για να μας κάνουν εντύπωση, για να μπουν στο παιχνίδι, για να δημιουργήσουν. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί το έχουμε δει παλαιότερα αυτό με διαγωνιζόμενους γενικά που είναι λίγο πιο καυστικοί και μπαίνουν σε μονοπάτια που δεν πρέπει. Πάμε να δούμε και μπράβο, το επόμενο το tweet. Σπέβεται. Ναι, ναι. Για να δούμε το επόμενο tweet. Για να δούμε πού είναι. Tweet, όποια ξαναπεί πως θέλει να γίνει μοντέλο γιατί της αρέσει η μόδα. Τιμωρία να πει 10 μεγάλους σχεδιαστές. Έτσι. Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γνωρίζεις όταν πηγαίνεις στο διαγωνισμό μόδας, να γνωρίζεις. Έπρεπε να το διαβάσουν από πριν, Τάσο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μα τα έχει πει η Βίκυ Καγιά Academy Data Science. Διαβάστε τα credits, διαβάστε τα βιβλία, μάθετε φωτογράφια. Η Καγιά τα λέει χρόνια, όταν ήμασταν από παλιά τα λέμε εμείς. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτή την ερώτηση θέλετε να μάθει και λίγο την αντίληψη του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή, εγώ χθες είδα που με μία διαγωνιζόμενη επέμενε για το στυλίστα. Έναν στυλίστα, όχι ένα σχεδιαστή. Ναι, τον Ιβ Καμάρα. Ακριβώς. Άμα κάνεις μόδα και δεν ξέρεις τον Ιβ Καμάρα, πήγαινε σπίτι σου. Αν είναι ένα κορίτσι που δεν ξέρει τίποτα απολύτως. Απλά είναι όμορφο, τα έχει όλα. Το κορμί, τη συμπεριφορά, την πόζα. Το έχει ταλέντο. Αλλά δεν ξέρει τίποτα από μόδα. Θα την ακυρώσεις. Όχι, αλλά πρέπει να δείξει μια περιέργεια. Να δείξει έναν ενθουσιασμό. Να δείξει ότι ακούει, ότι έχει αντίληψη. Αλλά αν έρθει και απλά είναι όμορφη και ήθελα να γίνω μοντέλο, αλλά δεν ξέρω προς τα πού πέφτει η κάμερα και τι είναι ο φωτογράφος, δεν γίνεται. Γιατί σήμερα, καλός ή κακός, έχουμε καλονούς, καλονές και non-binary παιδιά, τα οποία είναι κουκλιά. Αλλά δεν είναι το κουκλί που γίνεται μοντέλο. Είναι ένα παιδί το οποίο θα εμπιστευτείς να σου κάνει μια δουλειά, μια φωτογράφηση, να έρθει σε ένα στούντιο, να επενδύσει κάποια χρήματα. Δεν είναι είσαι όμορφος, βάζουμε το ρούχο σε τραβάμε φωτογραφία. Δεν υφίσταται αυτό, δεν υπάρχει. Οπότε ακόμα και να μην ξέρετε, παιδιά, διαβάστε, κάντε μια έρευνα πριν πάτε, γιατί ο Τάσος το μετράει. βέβαια. Πάμε να δούμε και το επόμενο tweet. Λοιπόν, ζω. Όπα, τώρα το χάσα. Πήγαινε αριστερά, αγάπη μου. Okay. Λοιπόν, ζω για τη στιγμή που ο Τάσος θα πει. Γεια σας κορίτσια! Και τα κορίτσια θα απαντήσουν γεια σου Τάσο! Stay tuned! Γίνεται κι αυτό. Ωραία. Και έχει προκαλέσει μάλιστα και ένα debate στην Επιτροπή. Δηλαδή... Charlie's Angels, Τάσος Angels από εδώ και πέρα, έτσι. Παιδιά, ο Τάσος είναι γνωστός από παλιά, είναι γνωστός από πολλά χρόνια πριν στο GNTM και νομίζω ότι όλους μας έχει λείψει αυτό το γεια σου κορίτσια. Και εδώ νομίζω θέλω να μας πεις πώς πήρες την απόφαση να γυρίσεις, Τάσο. Κοίτα, είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι καρμικά, θεωρώ. Πίστευα όταν τελείωσε το GNTM στην προηγούμενη του έκδοση ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Η Βίκυ είχε πιο πολύ πίστη από μένα. Εγώ ήμουν λίγο πιο κοινικός και έλεγα οκ, έκλεισε ο κύκλος του. Αλλά φυσικά, πραγματικά η Βίκυ είναι GNTM, οπότε η Βίκυ κατάφερε και το έφερε σε εσάς, ευτυχώς, γιατί θεωρώ ότι είναι υπερβολικά πιο βελτιωμένο, με πολύ πιο ζωντανό υλικό, μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή κάθε επεισόδιο του GNTM το χαίρεσε. Και όταν έγινε η κρούση για να έρθω, το μόνο πρόβλημα που είχα είναι ότι επειδή διδάσκω στο πανεπιστήμιο, ξέρεις, έχω τα τριμέστρες, πρέπει να είμαι εκεί να διδάξω και υπήρχε λίγο ένα logistical πρόβλημα, γιατί κάνω αυτά, κάνω κουστούμια, σχεδιάζω, κάνω branding, δηλαδή έχω... Και κάποια στιγμή μιλήσαμε λίγο με τη Βίκυ και κατάλαβα ότι αν είναι να γυρίσω, πρέπει να γυρίσω και να είμαι με τη Βίκυ και τον Γιώργο. Για μένα είναι ευλογία να είμαι με αυτά τα παιδιά. Το είχατε συζητήσει από το 4 που ήρθες έτσι. Κοίτα, στο 4 αυτό που συνέβη είναι ότι στο γύρισμα που έκανα εκείνη τη μέρα, πραγματικά, ειδικά με τον Καράβα, ήταν λες και ήμασταν. Με το Σκουλό έχουμε δουλέψει πολύ, είμαστε φίλοι. Το περίμενα ότι θα πάει καλά. Αλλά με τον Γιώργο, όταν καθίσαμε οι τρεις μας που κάναμε την κριτική στο 7 Deadly Sins, ήταν περίεργο γιατί αυτά τα επεισόδια γυρίζονται σαν να είμαστε live. Δεν μας κάνουν cut, δεν μας δίνουν κατευθύνσεις. Φεύγει σφαίρα.
Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ήμασταν τρεις διαφορετικοί άντρες, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει μαζί στην τηλεόραση. Και υπήρχε μία συνοχή στον τρόπο ποιος έκοβε, ποιος έραβε. Ξέρεις που το αποδίδω αυτό. σε κάτι που έχεις πει εσύ, yeah. It's all about timing. It's all about timing. Όλα είναι θέμα χρόνου και τώρα είναι ο χρόνος για αυτό. Οπότε και καλά πιστεύω έκανες. Ότι ήταν ο σωστός χρόνος, ήταν η σωστή στιγμή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, φαίνεται άλλωστε. Εμείς και νομίζω ότι το βλέπουν και οι τηλεθεατές. Πολύ, πολύ ενθουσιασμένος. Δηλαδή με ενθουσιασμό κάνεις την κριτική σου. Πάμε να δούμε και το επόμενο tweet. Ναι, φυσικά, φυσικά. Πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο να σιγουρευτώ ότι είναι στο σπίτι. Μήπως και τη δω στο GNTM. Μήπως ήταν στο GNTM. Δεν μας απάντησε. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο που δεν το είδε. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι που δεν είδαν GNTM και δεν ξέρουν ότι φέτος το GNTM έχει γυναίκες από ηλικίες 18 έως 88 ετών. Ναι. Και είδαμε κυρίες. Είδαμε μια κυρία 47 χρονών, την Άννα. Είδαμε την κυρία Τίτσα. Την μπαλαρίνα. Τίτσα, 79 χρονών. Ναι, θεάρα. Έτσι. Ήταν συγκλονιστικό και ήταν και συγκλονιστική η Άννα. Ναι, η πρώτη κυρία που ήρθε, μας είχε στα πατώματα. Δηλαδή, εγώ χθες έβλεπα το επεισόδιο και είχα σπαράξει το κλάμα. Ήταν πολύ συγκινητικό και υπήρξε και μια καταπληκτική στιγμή μεταξύ της κυρίας Άννας και της Βίκης, που ήταν mind-blowing στο πώς αυτές οι δύο γυναίκες έκαναν connection μεταξύ τους. Παρόλο που η Άννα έρχεται από άλλο background, η Βίκη από άλλο background, αλλά είναι οι γυναίκες που θέλουν να καταλάβουν η μία την άλλη. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα μηνύματα που θα περάσουμε φέτος, γιατί η μόδα δεν είναι μόνο να βάζεις ωραία ρουχαλάκια, ωραία μακιγιάζ και βγαίνεις έξω. Είναι πραγματικά μια προσωποποίηση συναισθημάτων, καταστάσεων, κοινωνικών φαινομένων και το γεγονός ότι δύο γυναίκες από διαφορετικά backgrounds μπορούν και κάνουν connection, γιατί αισθάνονται τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να έχεις περάσει δυσκολίες. Αυτό μετά μπορεί να γίνει μόδα. Και πήρα πολλές μέρος έτσι, Τάσο. Δηλαδή, πάρα πολλές κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι, είχαμε πολλές. Θα έχουμε και ακόμα περισσότερες και έχουμε και μία έκπληξη. Και άλλη έκπληξη! Υπάρχει γυναίκα μεγάλης ηλικίας, ενώ σε σχέση με τα μοντέλα που έχουμε συνηθίσει, η οποία να θεωρείται φαβορή. Έλα, πες το, δεν είναι κακό. Μεταξύ μας είμαστε, Τάσο. Εγώ θέλω να κάνω άλλη ερώτηση. Μπράβο, μέσα σας. Σε ευχαριστώ. Αν στο εξωτερικό, έτσι που ζεις και έχεις δουλέψει με τους πάντες, αν έχεις δει μοντέλο μεγάλης ηλικίας... Βέβαια. Ναι. Πρώτα απ' όλα τώρα, τα πρακτορία παλιά ήταν μόνο μοντέλα, τα κλασικά μοντέλα, την ψηλή, την ξανθιά ή τη μελαχρινή, την κοκάλο, τον Google. Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό πρακτορείο στο Παρίσι που λέγεται The Claw Models και είναι φίλοι μου τα παιδιά που το έχουν, είναι ένα πρακτορείο το οποίο παίρνει μόνο character models. Δηλαδή, για να μπει σε αυτό το πρακτορείο, κάτι είναι off. Τα αυτιά σου, η μύτη σου, το στόμα σου, το ύψος σου. Και αυτά τα παιδιά κάνουν όλες τις μεγάλες καμπάνιες. Ωστόσο, μου αρέσει και αυτό που είπατε χθες, ότι μην φτάσουμε και στο σημείο να ακυρώσουμε και την ομορφιά και τη μόδα με τον καράβο που συμφωνήσατε. Τώρα στα επόμενα επεισόδια γίνεται μακελιό με αυτό το πράγμα. Νομίζω η Σοφία έχει κάτι απέναντι. Εγώ ήμουν πολύ αυτής της σχολής. Εμένα μου αρέσει η ομορφιά. Είμαι λάτρης της ομορφιάς και έχω κάνει και πολλά φάουλ. Παίρνω κάτι άχρηστα αυτοκίνητα γιατί είναι όμορφα. Πώς να σου πω, σαλόνια που σπάνε αλλά έχουν ωραίο design. Μ' αρέσει η ομορφιά γενικά. Λέει, το ωραίο φαγητό, το ωραίο τραπέζι, ωραίος άνθρωπος. Στο GNTM, επειδή και εγώ έπρεπε να αλλάξω λίγο το μενταλιτέ μου, γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν οι κυρίες και οι γυναίκες μέσα, πρέπει και εγώ λίγο να τις δω με άλλο μάτι. Δεν μπορώ να τις δω κριτικά όπως θα τις έβλεπα στο δρόμο. Πρέπει να δω αν αυτή η γυναίκα μπορεί πραγματικά να μεταμορφωθεί, γιατί εμένα αυτό είναι το tagline μου, η μεταμόρφωση. Από τη στιγμή που μεταμορφώνεσαι, ας είσαι όπως είσαι. Μικρή, πώς να σου πω, ψηλή, παχού. Δεν με νοιάζει, αρκεί να σε μεταμορφώσω. Αυτό στο GNTM θα το δείτε στη συνέχεια των επεισοδίων. Με βλέπεις ότι. Ενώ είμαι πολύ κάθετο, σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει το μενταλιτέ μου, γιατί βλέπεις ότι και αυτές οι κοπέλες και οι κυρίες πραγματικά δείχνουν ότι το θέλουν πολύ και ότι μπορούν να το κάνουν. Ναι, είναι και μεγάλη απόφαση. Είσαι, το είπε και η Ελένη, είσαι κυκλοπαίδια της μόδας, είσαι ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, το βιογραφικό σου νομίζω ότι είναι γνωστό. Από 14 χρονών δουλεύω, 36 χρόνια. Οπότε... Θα ήθελα να μου πεις αν θεωρείς ότι οι Ελληνίδες είναι καλοντυμένες γυναίκες. Κοίτα, θεωρώ ότι οι Ελληνίδες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχει Ελληνίδα η οποία έχει λίγο ένα μενταλιτέ λίγο πολύ ανατολικό, το οποίο δεν μ' αρέσει, το οποίο είναι λίγο παλιά σκοπής, ντεκολτέ, αυτά κτλ. Υπάρχει Ελληνίδα η οποία είναι καινούργια σκοπής που είναι πολύ athletic, δεν βάζει πολύ μακιγιάζ, δεν βάζει στήθος, είναι λίγο πιο muscular, έχει αυτό το tomboyish look, το οποίο είναι καταπληκτικό, το βρίσκω super sexy και πολύ cool. Γιατί τη θηλυκότητά της δεν τη βγάζει με editing, τη βγάζει από το χαρακτήρα της. Και μετά έχεις τις πολύ που εγώ λατρεύω, καλοζωισμένες, αστές, ελληνάρες, χορτάτες,
Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, εδώ, οι οποίες έπιασες είναι, φλέβα τώρα. Τι να σου πω, είναι δηλαδή σαν να έχουν βγει όλες από... Να σου έπιασες φλέβα να ξέρεις, εμείς στις καλοζωισμένες είμαστε. πάμε πάλι πίσω λίγο. Πάμε λίγο πάλι GNTM, έχουμε γιατί tweet. Το tweet, παιδιά, δεν καλύπτει η εκπομπή. Θέλουμε 5 ώρες εκπομπή. πάμε στο επόμενο tweet, γιατί ο κόσμος μιλάει και λέει... προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς λέει η Χατζιπαντέλη. Χατζιπαντελή. Ναι. Δεν το έχω μάθει. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το GNTM, εγώ το έχω μάθει. Χατζιπαντέλη. Χατζιπαντέλη είναι να το πιστεύω. Προφορά Χατζιπαντελή. Χατζιπαντέλη. Ναι, συζητήθηκε πολύ όλο αυτό με τα αγγλιο-ελληνικά, τα σπαστά ελληνικά. Hello there. Πολύ Χατζιπαντέλη. Πολύ θέμα. Εντάξει, αφού είναι. Παστή. Η παστή είναι η Η παστή είναι η αδύνατη. Πήγε λίγο σαρδέλα. Από τη Σαρδέλα προκύπτει αυτό. Ξέρω, θα μας πει ο Τάσος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μιλάω κυπριακά, δεν ξέρω, αλλά είναι κυπριακή έκφραση. Ναι. Μας έκανε private μετά, και το, γιατί το έλεγε για το παστή. Και όταν έρχονται και οι Κυπρίες διαγωνιζόμενες, εκεί ξεκινάνε κυπριακά. Εκεί να δεις, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τάσο, δεν είναι μόνο κυπριακά. Είναι, συγγνώμη, έτσι όπως το είδα εγώ παστή και τα λοιπά. Είναι λίγο Bronx με Κύπρο. Ναι, είναι λίγο ghetto fabulous. Είναι λίγο hello there. Ναι, τόχι, είναι λίγο. Forever. Chris Cross is gonna get you. Δηλαδή είναι λίγο... Ναι, αλλά είναι το στυλάκι της. Είναι έτσι, είναι η Σοφία. Είναι... Give it up. Give it up. Είναι το στυλάκι αυτό. Γνωρίζω όταν πριν με τη Σοφία. Όχι, όχι, ποτέ. Δεν ήξερες σαν όνομα... Στο... Σαν όνομα βέβαια την ξέρω. Πρώτα απ' όλα η Σοφία έχει... Της έχουν κάνει αφιερώματα στο CNN, της έχουν κάνει αφιερώματα στο New York Times. Πραγματικά ξεκίνησε. Κοίτα, η Σοφία δεν είναι μόνο το φρύδι. Η Σοφία και όλα τα κορίτσια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια και πάλι αγόρια και non-binary, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η ιστορία της Σοφίας δεν είναι το φρύδι. Είναι το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι στα κλασικά πρότυπα ομορφιάς και μπορεί με αυτή τη διαφορετικότητα να έχει ένα κοινό. Αυτό είναι αυτό που ουσιαστικά χρειαζόμαστε και εμείς στο GNTM. Δεν είναι ότι θα πάρουμε όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες και θα τους κόψουμε ένα size. Για όλα αυτά τα παιδιά που θα μπουν στο παιχνίδι, υπάρχει μια αγορά. Εμείς θέλουμε να βρούμε το representative, δηλαδή τον αντιπρόσωπο, την αντιπροσωπευτική φιγούρα που μπορεί να κάνει κάποιο κομμάτι της αγοράς να είναι, πώς να σου πω, represented. Κατάλαβες και εγώ. Και αυτό αρέσει. It's crazy. Αυτό αρέσει και σε εμάς πολύ σε σχέση με τη Σοφία. Εδώ βλέπουμε μια ανάρτηση που έγινε. Έχει χιουμοριστική βέβαια. Γνωρίστε τους νέους κριτές του φετινού GNTM. Και έχουν βάλει σε όλους σας ένα φρύδι. Αυτό κόλλει το φρύδι. Έπρεπε να το φοράμε τώρα, πλάκα-πλάκα. Αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Για να την καλωσορίσουμε έπρεπε να είχαμε βάλει κι εμείς ένα φρύδι. Αλλά μετά θα κάναμε cultural appropriation, δεν μπορούμε. Τι θα κάνουμε? Άστο τώρα, ξεκινάει άλλη κουβέντα. Έχω σημειώσει καμιά πενταριά άγνωστες λέξεις. Ναι, έχω χάσει εγώ κάποια. Μέρη, θα κάνουμε φροντιστήριο μετά. Εγώ είδα το ωραιότερο tweet, θέλω να το πω. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε και αν μας ακούει. Μήπως είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί είναι από τα καλύτερα. Ήταν ένας που έγραψε, ξεκινάει το GNTM και είχε το Oxford Dictionary, του Μπαμπινιώτη το λεξικό, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνια και είχε τις φωτογραφίες. Πάμε στο επόμενο tweet. Πάμε. Μέχρι και ο Τάσος Σοφρονίου επέστρεψε στο GNTM. Εσύ πότε? Έλατε. Δεν είναι. Θα ήταν ωραία να είχαμε τον Χριστόφορο. Αλλά ήρθε στην Ελλάδα, αλλά βγήκαμε για φαγητό, αλλά δεν τα βρήκαμε να έρθει στην εκπομπή. Α, ήταν. Για πες. Ήρθε, τον είδαμε, βγήκαμε, περάσαμε τέλεια. Μάλιστα. Αλλά ήταν το timing τέτοιο που ήρθε μόνο για ένα stopover. Οπότε μένει στο εξωτερικό, στην Αμερική μένει. Ναι, ζει στη Νέα Υόρκη, κάνει φοβερή καριέρα. Σχεδιάζει για πολλές εταιρείες εκεί. Τώρα ετοιμάζει και κάτι καινούργιο πάρα πολύ ωραίο. Μου το είπε και το θεωρώ καταπληκτικό. Ετοιμάζει πράγματα. Ναι. Κοίτα, οι OGs, οι παλιοί, οι GOATs, είμαστε ακόμα μάχημοι. Ρωτήσω, εσύ θα ξαναγυρίσεις, έχεις σκοπό να επιστρέψεις πίσω? Όχι, εγώ έχω έρθει, πώς το λένε, απόσπαση. Α. Είδες απόσπαση. Είμαι σε απόσπαση. Όχι, έχω έρθει για να κάνω αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να μείνω και να. Είναι και η μητέρα σου στο Παρίσι, έτσι? Όχι, η μητέρα μου είναι εδώ. Α, έχει έρθει. Και ήταν ωραία η συγκυρία, γιατί είχαμε λίγο δύσκολη χρονιά πέρυσι. Οπότε, όταν έγινε η πρόταση, ήθελα να είμαι λίγο δίπλα της. Και έτσι όλα κάπως κούμπωσαν καλά. Timing. Το timing ήταν τέλειο. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ήρθε για να μείνει. Εγώ θέλω μόλις τελειώσουμε να μου γράψεις ένα χαρτί όλες τις λέξεις αυτές για να καταλαβαίνω και το GNTM καλύτερα, γιατί προσπαθώ να σε αποκωδικοποιήσω. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα. Ναι, λοιπόν, εμείς έχουμε, Τάσο μου, ναι, ένα αποκλειστικό απόσπασμα, μόνο εμείς φυσικά το είχαμε, από το σημερινό επεισόδιο. Τέλεια. Οπότε τώρα είναι η ώρα για να το δούμε. Έχουμε και ίστο. Και το στόπ. Ουλαλά, ποδάρες λέτε. Και τι ωραίο μαλλί που ανοίγει. Και τι ωραίο περπάτημα. Βαβαβούμ.
όνομα. Γεια σας, ονομάζομαι Μπρίσκου Μαρία. Είμαι η Θάν Κατένα Χριστίνα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ταχούλα. Είμαι η Μαρσέλα Γκενάη. Περίπου σε ένα μήνα θα γίνω 33 ναι. ετών. Δεν μου αρέσει πολύ όμως να το λέω. Γιατί καλέ. Έφτασα σε αυτή την ηλικία και δεν έκανα αυτό που ήθελα. Γιατί δεν κάνω. Λόγο. Γιατί είχα τρομερή ανασφάλεια. Δεν μου αρέσει καθόλου να φωτογραφίζομαι. Δεν σου αρέσει. Όχι, ντρέπομαι. Θέλω να βγάλω την ντροπή που έχω σαν άνθρωπο. Γιατί έχεις ντροπή. Ντρέπομαι για το σώμα μου. Έχασα πολύ απότομα κιλά. Έχω κάποιες ραγάδες. Αρνητικά σχόλια από παντού. Ποια αρνητικά σχόλια. Πού, ποιος, τι. Συνέχεια σχολιάζεται το σώμα μου. Ότι. Ότι είμαι πάρα πολύ αδύνατη. Ότι είμαι αναρεξική. Ότι δεν είναι ωραίο να που φαίνομαι έτσι. Ούτε οι γονείς μου πίστευαν και τόσο σε μένα γιατί μου λέγανε ότι υπάρχουν κορίτσια πολύ πιο όμορφα από σένα που έχουν εμπειρία. Κορίτσια, τι γίνεται με εσάς? Δηλαδή κάτσε τώρα, έχουν έρθει όλες οι ψηλές, οι έτοιμες, οι μοντέλες με τα πιο ισχυρά ψυχολογικά προβλήματα. Ωραία, για πήγαινε βάλεις μαγιό. Πάρα πολύ ωραίο σώμα. Μόνο μας δουλεύει, ποιες ραγάδες, τι λέγατε. Α, και ωραίο ποπό. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έχει πολύ σωστό σώμα, πολύ σωστές αναλογίες. Μπράβο, μπράβο. Κοίτα πρόσωπο που έχει αυτό το πλάσμα, δεν υπάρχει. Θέλουμε να μας κατακτήσει. Και πίσω, και πλάι. Ζήσε το όνειρό σου τώρα, αυτή τη στιγμή. Αγάπη, έχεις εξαιρετικό σώμα. Άρα ουσιαστικά θες να κάνεις την επανάστασή σου. Θέλω να επαναστατήσω και μέσα από το Next Top Model. Έχεις ένα modeling DNA. Εγώ αυτή την επανάσταση θα τη στηρίξω. Θεωρώ ότι θα πάρεις τα πάνω σου και σου αξίζει φυσικά μια ευκαιρία και από μένα είναι ναι. Το έχεις? Το έχω. Ρε αγάπη τώρα, το έχεις? Το έχω. Τσάκω ένα, οκ. Θέλεις επανάσταση για τον εαυτό σου, σου είναι ναι από μένα. Θα σου δώσω ναι. Επιτέλους. Δεν σας φοβόμουν. Γιατί με φοβάσαι εμένα? Γιατί για μένα, κυρία Βίκα, για είναι είδωλο. Έπεσε τρίπλα τώρα, το πιασες. Έλα ρε παιδί μου, μας έβαλες από την πίτη. Μπράβο, μπράβο. Ναι, από όλους μας. Καλώς ήρθες. Πάω στο ID Catwalk, baby. Wanna be on top. Wanna be on top. Βρω την πόλη μου εδώ. Να πούμε ότι... Απόψε στις 9, μην το χάσετε, έτσι. Σήμερα στις 9, όλοι συντονισμένοι στο Start, δεύτερο επεισόδιο του GNTM. Είδατε συγκινήσεις, είδατε φωνές. Τους ταχώνεις κανονικά, έτσι. Δεν μας άστα λόγια, Στάσιο. Ας το έχεις δει εσύ αυτό. Δεν το βλέπεις πρώτη φορά μαζί μας. Ορίστε. Πρώτη φορά μαζί μας το βλέπεις και εσύ. Ναι, ναι, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε έχω δει τα επεισόδια, ούτε τίποτα. Και εγώ χθες καθόμουν και το κοίταγα με popcorn. Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, παιδιά, με εκνεύρισε εμένα. Θα με εκνευρίσει σήμερα η κοπέλα. Εγώ να σας πω για τον Τάσο, το έχω καταλάβει. Επειδή ο Τάσος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα πάνω και τα κάτω του. Σου λέει ότι τις δικαιολογίες, εγώ δεν τις γουστάρω, ρε φίλε. Θέλω ανθρώπους αποφασισμένους. Θέλω ανθρώπους που ξέρουν. Μα είναι δυνατόν, έχω ένα όνειρο. Αλλά το θυμήθηκα 600 χρόνια μετά. Όταν έχεις ένα όνειρο, δεν μπορείς να κοιμηθείς άμα έχεις ένα όνειρο. Η ζωή σου δεν έχει νόημα. Τουλάχιστον προσπαθείς για το όνειρό σου. Οπότε ναι, θα με δείτε λίγο τσιτασιόν που λέμε και στα ελληνικά. Εγώ να σου πω ότι επειδή δεν σε είχα δει σε βίντεο ή να μιλάς, τρόπος που μιλάς και τοποθετείσαι, σε χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Είσαι ένας από τους λόγους που θα βλέπω GNTM, ένας από τους πολλούς λόγους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθεις, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθεις. Έχουμε να πούμε πολλά στην πορεία του GNTM. Μπορεί να έρθουμε κι εμείς μια βόλτα. Όποτε θέλετε. Ξέρω εγώ, κάτι θα βρούμε. Εσύ, περνάμε όμορφα. Θέλω κι εγώ. Εσύ, Μέρη, σταμάτα. Είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.